Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Κυρίως σας ευχαριστώ όμως για όσα ζήσαμε μαζί από το 2014 που ξεκινήσαμε το ταξίδι με τον Κώστα τον Πακογιάννη για να αλλάξουμε στην καρδιά της Ελλάδας. Ξέρετε, δυσκολεύομαι να κρύψω τη συγκίνησή μου γιατί βλέπω γύρω μου ανθρώπους που μου θυμίζουν κάθε φάση της ζωής μου. Από την οικογένειά μου, από τους παιδικούς μου φίλους μέχρι τους ανθρώπους που γνώρισα επαγγελματικά, φιλικά, πιο πριν ή αργότερα. Και φυσικά τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μου στην αυτοδιοίκηση. Από τον Δήμο Χαλκιδαίων, από τους Δήμους όλης της Εύβοιας και φυσικά από την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες για τα έργα. Είναι μεγάλη μου αγάπη. Μαρία, η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη. Δώστε τους το πιο ζεστό σας χειροκρότημα. Το αξίζουν γιατί αυτή είναι η ομάδα που θα επιμείνει για ένα ακόμη καλύτερο αύριο στη Στερεά Ελλάδα. Και πιστέψτε με, είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα για όλη την Εύβοια και όλη τη Στερεά. Φίλες και φίλοι, εκείνο που ζητώ από εσάς είναι να μας εμπιστευτείτε ξανά για να κρατήσουμε τη Στερεά Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης. Να μην αφήσουμε να χαθούν οι προσπάθειες, οι μεγάλες προσπάθειες που έγιναν απέναντι στην αδράνεια και την απραξία. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας πληρώσαμε πολύ ακριβά τον λαϊκισμό και την τζάμπα μαγιά. Δεν μας παίρνει να κάνουμε τέτοιο λάθος στην Στερεά Ελλάδα. Η περιφέρεια είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και μείνουμε μέχρι τέλους για να μην χαθεί ούτε μία ώρα δουλειάς. Για να μην χαθεί ότι με κόπο κερδίσαμε μέχρι σήμερα. Για να μην χαθεί και εκτιμένη ταχύτητα. Ελάτε φίλες και φίλοι, να κάνουμε την καρδιά της Ελλάδας να χτυπήσει πιο δυνατά. Να πετύχουμε περισσότερα για περισσότερους. Να επιμένουμε μαζί σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Να επιμείνουμε μαζί, Ευβοιώτες και Ευβοιώτισες, στην καρδιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.